Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθες λοιπόν στο 8ο επεισόδιο των vlog μας. Σήμερα είναι Τετάρτη, σήμερα είναι η μέρα κομμωτηρίου. Θα πάω, θα κάνω μια αλλαγή στα μαλλιά μου. Θα σας δείξω για την αλλαγή που θα κάνω. Δεν θα κάνω κάτι το τραγικό, γιατί κάποιες έχετε έτσι ένα άγχος. Όχι, μην μου αγχώνεστε, θα το δείτε όταν θα είναι ολοκληρωμένο το απόγευμα που έχω το ραντεβού μου. Το παρόν πρέπει να φάω κάτι, να φύγω, να πάω να κάνω το rapid test, να πάω από το μαγαζί και όλα αυτά τα σχετικά που πρέπει να κάνω τέλος πάντων. Είναι μια νέα ρουτίνα αυτή με τα rapid test, έτσι κάθε δύο μέρες πρέπει να πηγαίνω να κάνω rapid test. Γράψτε μου, εσείς τι κάνετε, έχετε εμβολιαστεί? Εμβολιαστήκατε το καλοκαίρι, ήταν από τα πρώτα έτσι πειραματόζω ή φοβόσασταν και το αφήσατε να κυλήσει όσο πάει, όσο εγώ ας πούμε που να με πάει γενικότερα με τις βελόνες και έχω να κάνω και στάσεις αίματος αύριο και να με πάει επίσης. Γενικά όπως καταλάβατε είμαι φουλ φοβητσιάρα, δεν ξέρω αν φαίνεται. Το έχω πει πάντως πολλές φορές. Και ναι, οπότε Πέμπτη έχουμε στάσεις αίματος και μετά έχουμε και το εμβόλιο κάποια στιγμή και φοβάμαι αλήθεια είναι, αλλά τι να κάνω. Τι να κάνω. Πρέπει αναγκαστικά να ζήσουμε τη ζωή μας πλέον με τις νέες συνθήκες, να τις αποδεχτούμε, είτε είναι έτσι είτε γιουβέτσι. Τι να κάνω, παιδιά, πραγματικά δεν ξέρω. Ούτε εγώ θέλω να εμβολιαστώ. Φαντάζομαι και άλλοι πολλοί εκεί έξω δεν θέλετε να εμβολιαστείτε και το κάνατε επειδή έπρεπε ή επειδή κάτι, κάποια συνθήκη στη ζωή σας άλλαξε και έπρεπε να εμβολιαστείτε. Πολλοί νομίζω, δεν είμαι η μόνη. Στην αρχή φοβόμαστε και να το λέμε, αλλά όχι, δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολύ εκεί έξω που φοβόμαστε γενικότερα. Σήμερα λοιπόν θα πάμε πάλι από το μαγαζί. Θα σας δείξω ορολογικά κάποια από τα καινούργια πράγματα. Έχω παραγγείλει νέα μπαταρία γιατί πραγματικά χθες όλο το βράδυ φόρτιζε και όλο το απόγευμα φόρτιζε και πάλι έχει μόνο μία γραμμούλα. Φτιάξαμε, λέτε. Παρ' όλα αυτά, εγώ παρήγγειλα δύο μπαταρίες με το φορτιστή τους για να μπορώ να κάνω τη δουλειά μου, γιατί έχουμε ακόμα μπροστά μας γύρω στα 20 επεισόδια. Και... οπότε, εγώ παρήγγειλα, ναι, ήταν κάποια έτσι έξοδα που δεν είχα στο μυαλό μου, αλλά τι να κάνω, θα πω ότι το έκανα δώρο στον εαυτό μου για τα Χριστούγεννα. Όσο μπορεί να πει κανείς δώρο τις μπαταρίες, αλλά θα μου είναι χρήσιμες ούτως ή άλλως και για αύριο μεθαύριο που θα χρειαστεί να πάω κάπου έτσι, κάποιο ταξίδι, να μην έχω συνέχεια την μπαταρία για φόρτιση, τη μηχανή για φόρτιση. Οπότε θα έχω συνέχεια γεμάτη μπαταρία. Θα έχω τρεις τώρα. Αν και αυτή πλέον νομίζω ότι είναι για πέταμα, αφού δεν φορτίζει μία, δεν θα φορτίσει ποτέ. Μαϊλάκι. Καλημέρα. Καλημέρα, κανείς να ζει. Κανείς να ζει στο φακό. Κανείς να ζει στο φακό. Τσούλα μου! Τέλε, παιδί μου, τη φωτισμό. Ακόμα και τη μέρα, δείτε τι ωραία που κάνει αυτό το φωτισμό εδώ πέρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί άρεσε τόσο πολύ σε μένα. Σε εσάς δεν άρεσε. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Τάκ, τάκ. Και μ' αρέσει που είναι και ξέρεις γκρι μπέζ και αυτό το πράσινο το λίγο που έχω βάλει έτσι να σπάει. Αυτά εδώ τα υπέροχα. Και τον ευκάλυπτο εδώ. Μ' αρέσει, δεν ξέρω γιατί. I like it! Έχει κρύο, αλλά έχει ήλιο και έχει ωραία μέρα. Αλλά έχει πολύ κρύο! Oh. Και ο Μάριο τώρα ψάχνει να κάνει τσισάκια του. Γράψτε εσείς που έχετε και εσείς κατοικίδη, τι κάνετε μες στο χειμώνα. Πώς θα το παλέψουμε, όταν θα χιονίζει, τι θα το κάνω. Γιατί μας τον πήραμε άνοιξη προς καλοκαίρι και χειμώνα τώρα ζούμε μαζί του. Oh. Γεια σας παιδιά, να σας δείξω τι έχω! Για δείξε μας! Αυτός είναι ο Μπίπης! Α, ωραίος! Εγώ αντίρρομαι! Είναι μοντέλο! Ποιος θα δείτε, ρε! Τι είναι, ρε! Όπα! Έπιτε! Είναι ο Μπίπης! Έκατσε εδώ! Δεν πήγατε σχολείο σήμερα? Όχι! Γιατί? Αύριο θα κάνουμε το αίμα! Αύριο κάνουμε το αίμα? Και φοβάμαστε! Παιδιά! Έλα, το έχεις! Μπράβο! Πού είχε! Θες τώρα και είσαι πάνω στην αγκαλιά μου λες και που ήρθαμε σε ξένους. Σαν τα μικρά τα μωρά που πάνε κάπου, ξέρω εγώ, επίσκεψη και κάθονται με τη αμάτους αγκαλιά. Δείτε! Μόνο είναι από εδώ και από εκεί. Θα πλύνουμε τα χεράκια όμως μετά, εντάξει. Μην τον ακίνηθείτε, τον βασανίζετε. Βάλτε το λουρί του και αφήστε τον κάτω. Α, το βγάλετε, εντάξει. Ωραία, άφησε τον κάτω γιατί κρίμα είναι και αυτός βασανίζεται. Παιδιά, να σας πω κάτι. Ο Μπίπης είναι μοντέλο. Ναι. Θυμάστε πες που κάναμε τα σάχαμε σαν κουκλοθέατρο στο γενιάτικο βίντεο. Ναι. Να δείξουμε και το δέντρο. Ναι. Ταρά! Θέλουμε πολλά θέατρο με αυτό.
Ναι, θυμάσαι. Να και το δέντρο της Μανούλας. Τι θυμάστε την κολοκυθιπίτα. Μαμά έχει αγγελάκι πάνω από φαστεράκι. Δείτε, η κολοκυθιπίτα μας. Ναι, το θυμάσαι. Αυτή ήτανε. Δέσες, αυτή ήμουν εγώ, η Χριστίνα Παστέρη. Εσύ λέγαμε πως είσαι αυτή και πέθανε. Και η κακιά η κολοκυθιπίτα. Ξέρετε γιατί την ονομάσαμε κολοκυθιπίτα. Γιατί έχει πολύ, είναι σαν κολοκύθα. Ναι, γιατί ονομάσαμε την κολοκυθιπίτα. Άστα να βρε. Και χοντρούλα. Είναι και χοντρούλα. Είναι ρε. Δεν έχω αγγίσει το πρωινό ούτε εσύ ούτε εγώ. Άρα να πάμε κάτι. Εδώ έχει κάτι ωραίο. Η μαμά θα κάνει μαμά έκανε θες κέικ με γλάσσο να φάμε. Η μαμά θα σημαίνει το κάτι πια. Γεια σα. Θες πειρά η Βασίλης μικρόφωνο. Ναι, που μας κοροϊδέψανε, η μαμά το πήρε και να μας κοροϊδέψει, πως το πήρε η Ζωσίλη. Να μπείτε στις γονείς, ποτέ να μην σας κοροϊδεύουμε. Γιατί ο Ζωσίλη, ο Ζωσίλη σου πάσα λένε, αλλά λένε κάποιοι πως πέσανε. Δεν υπάρχει. Ξύπνε κιόλας. Κάναμε και το rapid test μας και προς το παρόν θα δείξει. Στο παρόλο νιώθω αρνητική. Θα δείξω να μου πάρουν τηλέφωνο. Μόνο αν είσαι θετικό, σε παίρνουν τηλέφωνο. Και λέει τώρα Κούλη, έβγαλε λέει δώρο σε αυτέ στον καθένα μα από ένα για τη ρεβεγιόν. Δηλαδή πάμε στο τραπέζι να κάνουμε και ένα σερτή, να δούμε αν είμαστε θετικοί αρνητικοί πριν να μαζευτούμε όλοι μαζί. Αυτά. Λε και δεν κάνουμε rapid test, θα κάνουμε και self test. Αφού είναι τζάμπα, καλό στο μα έρθει, δεν πειράζει. Έχουμε να κάνουμε πόσο καιρό από το Max βίντεο. Έχω ένα βλογάρα από το Max από τότε που. Που δούλευα, σίγουρα ένα μήνα πριν. Ήρθε η ώρα για το κομματήριο! Τα-τάν! Αυτό έκανα ουσιαστικά. Τα σκούρνα. Δεν ξέρω αν περιμένετε κάτι άλλο. Εγώ το χειμώνα απλά σκουρερώνω το μαντήλι μου και το κάνω λίγο πιο κοντά στη ρίζα μου. Ουσιαστικά δεν έχουμε πειράξει ρίζα, μόνο άκρες που είχαν γίνει πιο μαλλί το καλοκαίρι και είναι αυτό το μαλλί. Θα κουρευτώ λογικά και μέσα στη εβδομάδα, αλλά δεν θα σας πω τι θα κάνω, αλλά δεν θα είναι κάτι τρελό. Οπότε μην περιμένετε καρέ. Καρέ. Όχι, μην περιμένετε καρέ. Δεν είμαι έτοιμη για καρέ. Αλλά θα δείτε τι θα κάνω. Μέλο, ξένα σου άρεσε το μαλλί της μαμάς. Σου άρεσε το μαλλί της μαμάς. Ε, σου άρεσε το μαλλί μου. Ωραίο είναι. Ωραίο είναι. Ναι. Ναι. Η ουρά σου γιατί κουνιέται τόσο πολύ. Χαίρεσαι που ήρθα. Χαίρεσαι που ήρθα. Ε. Σ' άρεσε το μαλλί. Θα μου πεις, εντάξει δεν έκανα και κάποια τραγική μεγάλη διαφορά. Εντάξει παιδιά, δεν έκανα κάτι τραγικό. Ουσιαστικά έκανα κάτι κοντά στο φυσικό μου. Με την κουμούτσα πάλι. Που λέτε, ξέρετε τι σκέφτηκα να κάνω εδώ. Σκέφτηκα να κάνω αυτό που σας έλεγα, να βάλω κάποια σουπλά μαζί με το καλαθάκι που είχα στο τραπέζι και να κάνω εδώ μια σύνθεση έτσι ζιγζακ. Τι λέτε, με έκανα καθαρεύτη, με κάτι άλλο, έτσι, αλλά σε στρόγγυλα όλα. Να είναι έτσι δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά και να είναι όλα στρόγγυλα. Για πείτε εσείς, σας αρέσει αυτή η ιδέα να κάνω κάτι άλλο. Αυτά ουσιαστικά εννοώ που είχα και στο προηγούμενο σπίτι τα σουπλά, αλλά και κάτι ακόμα να βάλω, τύπου σαν αυτό εδώ το ψάθινο, τύπου σαν αυτό εδώ που σας είχα δείξει το δίσκο από τα Τζάμπο, να το κάνω και αυτό για κοσμητικό στοιχείο στο τοίχο, ίσως να πάρω και ένα ακόμα και να παίξουμε παιχνίδι. Τι λέτε, τι λες εσύ, συμφωνείς με τη μαμά, συμφωνείς, συμφωνείς. Σ' άρεσε το μάλι της Μανούλας. Τι στάζεις. Είναι μερικοί που είναι πιο πρέπει από τις κοινικά. Πες να βοηθήσω να το κάνω όλα τα εδώ πίσω. Όχι ένα μάλλον. Α, γλύφει, με φυλάει. Με φυλάει το γόρο. Πώς φέρεσαι εσύ με τον παπά εδώ. Είσαι ένα καλό παιδί. Πας βλέπει φάρμα, εσείς βλέπετε φάρμα, για γράψτε μας. Θα τους πεις καληνύχτα. Καληνύχτα, θα πούμε αύριο εμείς. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Γιατί είσαι ωραία. Σ' αγαπώ. Γιατί είσαι ωραία. Σ' αγαπώ. Γιατί είσαι εσύ. Η Γεργή. Με τον Τσουκαβάκι, πώς το λέτε. Και εννοείται πριν προλάβω να κλείσω αυτό το vlog. Πρόλαβε και έκλεισε η Σονέα μπαταρία. Αύριο θα μου έρθει το δέμα γιατί μου ήρθε μήνυμα στο Viber από τη Γενική Επιχειρηματική, οπότε θα το έχω αύριο.
τις μπαταρίες εννοώ. Οπότε από αύριο και μετά θα είμαστε όλα καλά. Δεν σας χαλάω όμως χατήρι, σας έχω καθημερινά βίντεο για να μην με χάσετε, αν και σήμερα άρχισε να βγει, γιατί χθες είχε ένα θέμα και μέχρι να ανέβει, τέλος πάντων, άρχισε λίγο να ανέβει, αλλά ανέβηκε. Τους αγωνισμούς που έχουμε στα vlog μας, στο επεισόδιο 4, στο επεισόδιο 7, όχι 6, και αυτά τα λέμε αύριο, να πάρετε τέλεια, πολλά φιλιά, bye!